Από τη μεριά τη οδική ασφάλεια, το καλό νέο είναι ότι στην Ήπειρο δεν είχαμε κανένα θανατηφόρο τροχαίο το Φεβρουάριο. Για μία ακόμα φορά όμω, πολλέ ήταν οι σοβαρέ παραβάσει στου δρόμου. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσει για το Φεβρουάριο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο για την Ήπειρο, όπω ανακοινώθηκαν σήμερα από την αστυνομία, αναφέρουν 8 τροχαία ατυχήματα το Φεβρουάριο έναντι 6 τον Φεβρουάριο του 2021. Δεν είχαμε κανένα θανατηφόρο τροχαίο, είχαμε όμω ένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό και 7 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου. Συνολικά από τα τροχαία αυτά που συνέβησαν σε αστικέ και αγροτικέ περιοχέ, καταγράφηκαν συνολικά 9 παθώντε έναντι 8 του 2021. Τα κυριότερα αίτια τώρα των τροχαίων ατυχημάτων, όπω προέκυψε και από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση πινακίδα στόπ και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη μεταξύ άλλων. Για την πρόληψη των τροχαιών των ατυχημάτων, πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι στο δικό δίκτυο τη Επίρου, οι οποίοι είχαν ω αποτέλεσμα να βεβαιωθούν συνολικά 4.328 παραβάσει, από τι οποίε ξεχωρίζουν οι επικίνδυνε καθώ οδηγούν ευθέω στο τροχαίο ατύχημα ή επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμά του. Μεταξύ αυτών είναι και οι 1.044 παραβάσει για υπερβολική ταχύτητα. Το Φεβρουάριο βεβαιώθηκαν ακόμα 88 παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 49 που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και 719 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων.